στα 44 λεπτά μετά τις 9. Πάντα εδώ συντονισμένοι στο ράδιο 984. Ο αδελφός μου ο Αμαντέους, του Μινά Βιντιάδη, σε σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη, με την Πέμι Ζουνή, έρχεται στο Ηράκλειο τέλος του μήνα για μία παράσταση. Κινηματοθέατρο Αστόρια. Μία και μοναδική παράσταση. Εκτός και αν κάτι έχει αλλάξει, κυρία Πέμι Ζουνή. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Μακάρι να είχε αλλάξει. Μακάρι να έμενα κάτω περισσότερο. Γιατί ξέρετε την αγάπη μου. Τι, τρελαίνομαι. Είμαι και μισή κριτικιά, βέβαια. Αλλά μπαμπάς, όχι, γιατί είναι για μία παράσταση. Από μπαμπά, μαμά, από πού? Από μαμά Μαυράκη. Εδώ από Ηράκλειο, Λασίθι, από πού? Όχι, όχι, είναι από Χανιά. Αγαπάω όλη την Κρήτη όμως. Σαφέστατα. Δεν έχουμε αυτόν τον ανταγωνισμό Ηρακλειώτες, Χανιώτες. Όχι βέβαια. Η Κρήτη είναι μία, είναι ενιαία, είναι η δική μας η Κρήτη, τίποτα άλλο. Ακριβώς, ακριβώς. Η Κρήτη της καρδιάς μου είναι. Λοιπόν, για πάμε λίγο σε αυτή την παράσταση που σας έκλεψε εσάς. Ναι, ξέρουμε τον Μότσαρτ όλοι. Δεν ξέραμε όμως την ιστορία της αδελφής του, η οποία ήταν και αυτή ένα παιδί θαύμα στη μουσική, λίγο μεγαλύτερη του, 4 χρόνια, τον έμαθε μουσική, την παρατηρούσε και αντέγραφε την τεχνική της, όπως λέει. Ήταν παιδιά θαύματα που γύριζαν την Ευρώπη και παίζανε κομμάτια τεράστια, δύσκολα, σε 4 χέρια. Ο πατέρας τους έβγαζε λεφτά. Κάνανε οι ευγενείς, ακουμπούσαν χρυσάφι για να τους ακούσουν. Ήταν 2 παιδιά θαύματα. Αυτή, το πάθος της ήταν η μουσική, ζούσε γι' αυτό. Άρα γυναίκα, Ναι, ναι, η αδελφή του λοιπόν. Ναι. Το είπα διαφορετικά, αλλά μετά που μεγάλωσε, αλλά γυναίκα. Αλλά γυναίκα, ναι, δεν σας άκουσα, βέβαια. Ναι. Αλλά γυναίκα. Και στα 18 τελείωσε η γιορτή αυτή της μουσικής και έπρεπε να μείνει σπίτι. Και αρχίζει μία πάλη μέσα της. Δεν ήταν και επαναστάτρια, ήταν υπάκουη και αυτό το πλήρωσε. Ο αδελφός της βεβαίως έπρεπε να ακολουθήσει την καριέρα του. Μια ιστορία πάρα πολύ τρυφερή, συγκλονιστική και σπαρακτική μαζί. Αυτή πέθανε στο τέλος πολύ πιο αργά από τον αδερφό της, αποκλεισμένη από τη μουσική, έχοντας υποφέρει και ζώντας μόνο μέσα από τις παρτιτούρες του αδερφού της, γράφοντας και η ίδια πολύ σπουδαία κομμάτια, αλλά καταστρέφοντάς τα μετά, γιατί κανείς δεν την πίστευε. Όχι, δεν την πίστευε, δεν την ανακάλυψε, γιατί ήταν γυναίκα. Μια ιστορία υπέροχη, φτιαγμένη ακόμα πιο ωραία από τη Βάνα. Και βεβαίως με 2 καταπληκτικούς συμπαίκτες, συναδέλφους. Το Διονύση το Μαλούχο που παίζει 2 ρόλους και τα κομμάτια, είναι εξαιρετικός πιανίστας, τα κομμάτια του Μότσαρτ επί σκηνής. Και το Φίβο Ηλία Μπέικο που είναι μια αποκάλυψη για μένα, αυτό το παιδί, αγαπημένος ηθοποιός. Είναι μια παράσταση πραγματικά που έχει φέρει τόση αγάπη από τον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο που την πήγαμε 2 σεζόν στο Μέγαρο Μουσικής και τώρα μας καλούν συνέχεια σε διάφορα άλλα μέρη. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και τιμή για μας. Νομίζω και μια παράσταση η οποία ακόμα και σήμερα, παρά το ότι έχουμε προχωρήσει, έχουμε πάει μπροστά κλπ, περνάει μηνύματα στην κοινωνία. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει δρόμος ακόμα. Και το γεγονός ότι, για την ισότητα εννοώ, και το γεγονός ότι τα συζητάμε αυτά τα θέματα ακόμα, αποδεικνύει ότι δεν έχουν λυθεί. Και ξέρετε, και πέρα από τη γυναίκα και τη μοίρα της, είναι και ένας ύμνος για το πόσο πρέπει να αφήνεις τους ανθρώπους να ακολουθούν το όνειρό τους. Σωστά. Για τα νέα τα παιδιά, για όλα τα παιδιά, νομίζω για τα παιδιά μας, γιατί πολλές φορές μπαίνουμε σε εκείνο το τρυπάκι, ή τις περισσότερες φορές που λέει ότι το δικό μου όνειρο πρέπει να πραγματοποιήσω και όχι το παιδί να πραγματοποιήσει το δικό του το όνειρο. Και αυτό που είπατε ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που είπατε, ο μπαμπάς ο οποίος έβγαζε τα χρήματα ωστόσο από τα παιδιά, αλλά έκανε τις διακρίσεις στη συνέχεια. Γι' αυτό είπα ότι σε πάει σε πολλαπλά μηνύματα. Έτσι, έτσι, έτσι.
Τώρα, εγώ λέω κρίμα που είναι μόνο μία παράσταση και δεν προλαβαίνεις να κάνεις και πάρα πολλά πράγματα και να μπορέσεις να το προγραμματίσεις και να το δεις. Μακάρι να έρθει η ευκαιρία και η δυνατότητα για μία παράσταση η οποία είναι τόσο πετυχημένη και στην Αθήνα και πάτε και σε διάφορες περιοχές, πραγματικά να ξαναέρθετε. Μακάρι, μακάρι, πραγματικά το θέλω. Για να δούμε τις συνθήκες. Πραγματικά το θέλω. Πάντως είναι μεγάλη μας χαρά, γιατί εντάξει, έχω καιρό να κατέβω στην Κρήτη και είναι ανεπίτρεπτο αυτό. Ωραία. Ήταν λοιπόν η χρυσή ευκαιρία. Μιλάμε, να επαναλάβουμε για τον κόσμο που μας ακούει αυτή την ώρα, ότι η παράσταση είναι την Κυριακή 28 Απριλίου στις 8:30. Νομίζω ότι όποιος προλαβαίνει, εάν υπάρχουν θέσεις κλπ, μπορεί να βρει το εισιτήριό του, ξέρει τι θα κάνει και πού θα πάει. Είσαστε εσείς η οποία παίζετε? Ο Διονύσης Μαλούχος, που είναι σπουδαίος πιανίστας, και ο Φίβος Έλιο Μπέικο, ένα υπέροχο πλάσμα επί σκηνής. Το κρατάμε αυτό. Κείμενο Μινάς Βιντιάδης, σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία, Βάνα Πεφάνη. Βοηθός σκηνοθέτης, Ντέπι Πάγκα, απλά νομίζω κάποιες φορές ότι αξίζει να λέμε τον άνθρωπο οι οποίοι βρίσκονται από πίσω, έτσι. Πολύ σωστά, γιατί έχει τόσο και οι δυο τους, και η Βάνα που κάνει τους φωτισμούς και η Ντέπι που τρέχει και τους ήχους και είναι βοηθός, είναι τόσο σπουδαίοι, σημαντικοί για την παράσταση, τρέχουν την παράσταση ουσιαστικά, που δεν υπάρχουμε χωρίς αυτούς. Μάλιστα. Μία παράσταση με χορηγό επικοινωνίας, την εφημερίδα Νέα Κρήτη, το ράδιο 84, το Κρήτη TV, το neakriti.gr, για όλους εσάς, και η οποία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ναι, κυρία Ζουνή. Μάλιστα. Μάλιστα, και σας περιμένω, θα σας δω με πολύ χαρά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ, καλημέρα σας, καλώς να έρθετε. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ, γεια σας, γεια.